λέω κάτω από 30 δολάρια, δημιούργησε την πιο ευνοϊκή συγκυρία για την ελληνική οικονομία των τελευταίων 30 ετών. Γιατί το μισό μας εμπορικό έλλειμμα είναι εισαγωγές πετρελαίου. Στην πράξη, βέβαια, δεν βγήκε ποτέ στην αγορά και στις τιμές που τα παίρνει ο κόσμος. Η μείωση των τιμών του πετρελαίου έχει να κάνει με τη μείωση του κόστους της ενέργειας στη χώρα. Και αυτό έχει συμβεί. Η χώρα έχει γλιτώσει τα μισά λεφτά από αυτά που είχε προϋπολογίσει να ξοδεύει για το πετρέλαιο. Μάλιστα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα πηγαίναμε πολύ καλύτερα από το 2,5. Θα πηγαίναμε ίσως και στο 4 ή στο 5. Για πάμε λοιπόν, δείχνετε.